κύριος Τσίπρας αφέτησε τις προεκλογικές του δεσμεύσεις, έκανε εντελώς διαφορετικά πράγματα από αυτά τα οποία είχε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό. Λαϊκά να το πω, είπε ψέματα προεκλογικά για να κερδίσει την ψήφο του ελληνικού λαού και δεν εφάρμοσε τίποτα από αυτά τα οποία του υποσχέθηκε. Δεύτερον, υπέγραψε ένα βαρύ μνημόνιο, ενώ έλεγε θα το σκίσει. Την άποψή μου, τους Έλληνες έσκισε με αυτό το οποίο υπέγραψε. Και το δεύτερο που αφορά την καλή εικόνα της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι υπάρχει μια συσπήρωση γύρω από την παράταξή μας, γύρω από το πρόσωπο του Προέδρου μας, του Ευάγγελου του Μεϊμαράκη, ο οποίος αποδεικνύεται πάρα πολύ σκληρό καρύδι, γνώστης των εκλογικών διαδικασιών και ένας άνθρωπος ο οποίος κατά την άποψή μου μιλάει καθαρά, μιλάει δεν είναι δήθεν, και αυτό το θέλει ο ελληνικός λαός από το στημένο του κυρίου Τσίπρα, που υποτίθεται ότι είναι νέο. Θέλει έναν κανονικό άνθρωπο ο οποίος του λέει την αλήθεια, του λέει τα πράγματα όπως είναι, χωρίς υποσχέσεις, του λέει ότι θα περάσουμε δύσκολα αυτή την περίοδο, αλλά ζητάει τη σύμπνοια του ελληνικού λαού και κυρίως των ελληνικών κομμάτων για να μπορέσουμε να διαβούμε όλη αυτή την περιπέτεια. Είναι αλήθεια ότι έχει επιφέρει συσπήρωση η παρουσία του κύριου Βαγγέλη Μεϊμαράκη, γιατί απ' την άλλη θα μπορούσε κάποιος να πει και ο κύριος Σαμαράς στο Ζάπιο 1 και 2 ότι θα σκίσει τα μνημόνια, έλεγε. Εντάξει, και ήταν η Νέα Δημοκρατία που ξεκίνησε την ορολογία του αντιμνημονίου στην Ελλάδα. Θα σας πω το εξής όσον αφορά εκείνη την περίοδο. Έτσι τουλάχιστον σας κατηγορώ το Πασόκ. Θα σας πω το εξής όσον αφορά εκείνη την περίοδο. Εκείνη την περίοδο ήμασταν στο Μνημόνιο 1. Το οποίο Μνημόνιο 1 ήταν ένα πάρα πολύ βαρύ μνημόνιο. Ένα μνημόνιο το οποίο είχε κυρίως δημοσιονομικά μέτρα, οριζόντιες περικοπές μισθών, συντάξεων. Ένα βαρύ μνημόνιο το οποίο προφανώς με κάποιο τρόπο έπρεπε να αναχαιτιστεί. Από εκεί και πέρα, επειδή δεν έπιασαν κανένα στόχο ο κύριος Παπανδρέου και το Πασόκ, γι' αυτό και βγαίνει το Πασόκ και μιλάει για όλα αυτά, δεν έπιασαν κανένα στόχο, δεν έκαναν καμία διαρθρωτική αλλαγή σε εκείνη την περίοδο, ήταν ξεκάθαρο ότι οδεύαμε προς το Μνημόνιο 2. Αυτό ήταν το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στα Ζάπια 1 και Ζάπιο 2 και πολλά από αυτά τα κομμάτια, να ξέρετε, γιατί υπάρχει μια λαθεμένη, κατά την άποψή μου, αντίληψη. Πολλά από αυτά τα κομμάτια από τα 18 σημεία, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, την περίοδο 12-15 που ήταν η διακυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, μην το ξεχνάμε και αυτό, δεν μπορούσε να εφαρμόσει ακριβώς το πρόγραμμά της, γιατί υπήρχαν από πίσω το Πασόκ και οι Δημάρχοι στην αρχή και μετά μόνο το Πασόκ στην κυβέρνηση. Πολλά από αυτά τα κομμάτια εφαρμόστηκαν. Και μην ξεχνάτε να σας πω ότι σε μια δύσκολη περίοδο μεταξύ του 12 και του 15, προς το τέλος του 14, αν θυμάστε, η εικόνα είχε αλλάξει. Η ψυχολογία είχε αλλάξει στην αγορά. Ο κόσμος άρχισε σιγά σιγά να αναθαρρύνει. Υπήρχαν κάποιοι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης. Και αυτό είναι πραγματικότητα και δεν το λέω εγώ. Νομίζω το λέει και η αγορά με αυτή την κατάσταση στην οποία υπάρχει τώρα. Και επίσης, για να τελειώσουμε αυτό, κάποιες υποσχέσεις γίνανε πραγματικότητα. Ας μην ξεχνάμε τη μείωση του ΦΠΑ από το 23% στο 13%. Να μην ξεχνάμε τη μείωση της φορολογίας όσον αφορά το φόρο, την εισφορά αλληλεγγύης που έπεσε 30%. Μην ξεχνάμε ότι μειώθηκαν οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία από τις εργοδοτικές εισφορές, μειώθηκαν. Δηλαδή έγινε το ειδικός φόρος πετρελαίου θέρμανσης μειώθηκε. Δηλαδή έγινε μια σειρά αλλαγών όσον αφορά τη μείωση των φόρων. Έγιναν κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές κατά την άποψή μου, έπρεπε να γίνουν πολλές παραπάνω μεταρρυθμίσεις στο κράτος και γενικότερα από κρατικοποιήσεις, αλλά προφανώς και δεν ολοκληρώσαμε την τετραετία μας. Εν πάση περιπτώσει, εμείς αυτά τα οποία είπαμε στον ελληνικό λαό ότι θα κάνουμε, προσπαθήσαμε να τα κάνουμε, και ήρθε μετά ο κύριος Τσίπρας, τα τίναξε όλα στον αέρα. 7 μήνες δεν έχει κάνει τίποτα, έχει γυρίσει τη χώρα πίσω, και αυτό δεν το λέω εγώ, και γι' αυτό φαίνεται ότι γκρεμίζονται τα ποσοστά του και σε δημοφιλία, αλλά και τα ποσοστά του κόμματός του. Ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος είπε ότι θα σκίσει τα μνημόνια, μας έφερε σε ένα τρίτο μνημόνιο. Από τον ίδιο άνθρωπο έφυγε το 1/3 σχεδόν της κοινοβουλευτικής του ομάδας και έφτιαξε την αριστερή. Η αριστερή όταν τότε έφτιαξε και έφτιαξε νέο κόμμα για τις εκλογές στο ΛΑΕ, γιατί ουσιαστικά δεν εφάρμοσε το πρόγραμμά τους. Και όλα αυτά δείχνουν ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ανακόλουθος με αυτά που λέει σε σχέση με αυτά τα οποία πράττει. Και αυτό είναι το χειρότερο. Ήταν ένας, να σας το πω αλλιώς, ήταν ένας νέος
πολιτικός πολλά υποσχόμενος, αλλά στο τέλος κατέληξε ένας νέος πολιτικός που υποσχέθηκε πάρα πολλά.